Και πάλι μαζί. Πάμε κατευθείαν σε γραμμές. Καλησπέρα. Γεια σου Αγγί. Γεια χαρά. Ο Κώστας είμαι, Βάζελος. Γεια σου Κώστα. Τι και αυτή η χθεσινή μέρα, τι ήταν και αυτή, δεν θέλω να πούμε. Ορίστε. Η χθεσινή μέρα, τι ήταν και αυτή. Γεια σου Κώστα. Καλά, γκιόζι Κώστα. Είσαι καλά που είσαι καλά και ζεις. Είσαι περήφανος τώρα. Τι ήταν και αυτή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αγγί. Έλα, φίλε. Μισό λεπτό να χαμηλώσω. Δεν σ' ακούω. Τώρα μισό λεπτό να χαμηλώσω, μην μικροφωνίζει. Ναι, ναι. Ρε, Αγγί. Έλα. Να μιλήσουμε λίγο για τα παλιά. Πόσο παλιά? Στα πέτρινα, στα τσιμέντα. Δεν υπάρχουν πέτρινα. Πέτρινα, δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Για δηλαδή για τον Ολυμπιακό, κάτσε λίγο, γιατί χρησιμοποιούμε και λάθος εκφράσεις. Αν για τον Ολυμπιακό ήταν πέτρινα. Μια περίοδος που έπαιζε και πολύ καλή μπάλα και τους γλέντάγες και τους διεκδικητές του τίτλου, τους γλέντάγες. Όλοι. Για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ τι είναι? Απολυθωμένα, τι είναι, τίποτα στα λαγμίτε. Να σου αυτό το να πω, αυτό και πάνω θα λαγμίσω, μισό λεπτό, γι' αυτό να πούμε τα παλιά. Ότι μήπως είμαι και εμείς. Πού να φταίμε? Σαν θυρα αυτά, εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι οργανωμένος. Ναι. Δεν είμαι οργανωμένος. Δεν έχει να κάνει και τι έγινε. Έρχομαι χρόνια στην 7, ναι. Με χαλάσαν κάποια πράγματα την 7, γι' αυτό και δεν είμαι οργανωμένος. Με την έννοια ότι δεν πάω στο συνδεσμό. Απ' την άλλη, για να το λέω αυτό. Γιατί ρε φίλε, χάσαμε λίγο από την ιστοροφημία μας, αν θυρα 7. Χάσαμε την ιστοροφημία μας. Την ιστορία. Ναι, τη μαγιά μας, πιστεύω, όχι τη μαγιά, καταλαβαίνετε. Πού τη χάσατε? Ότι ρε φίλε, κάποτε έδειξε 15.000 προέδρους. Ναι, καλά, ωραία, ρε Σοκράτη. Όλα καλά, ναι, αλλά εγώ, σαν Ολυμπιακός, έγινα τόσο μεγάλος, γιατί ρε φίλε, μέσα μου δεν ανεχόμουν κάποια πράγματα. Την ξεφτύλα, και ιδίως μέσα στο σπίτι μου. Μου κάνανε πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι μου. Και τα ανέχτηκα. Γιατί για μην πάω σε αυτή την υποσχεδιακή. Λοιπόν, κοιτάξτε. Δηλαδή αυτά που λες όλα. Δεν τα έχουμε στυλιτεύσει. Δεν τα έχουμε στυλιτεύσει. Δηλαδή, βλέπεις, θεωρείς ότι. Όχι, τα ανεχόμαστε. Να σου είμαστε το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Σαν κλαμπ σε οργάνωση. Πώς σου λέω. Εκεί πάνω στην οργάνωση χάσαμε άλλα πράγματα. Σαν θύρα 7 σου μιλάω. Τους τυρόπιτες τώρα, original. Όλους επειδή με χρόνια. Τους ξέρω και προσωπικά σε μένα σαν παντελή, δεν μπορεί να μπει κανένας από αυτούς τίποτα. Έτσι. Ναι, εντάξει, ποιος να σου πει. Και τους ξέρουμε πολύ καλά. Όλοι. Εδώ μέσα εντός Ελλάδας. Εγώ και ποιοι είναι τα βαζέλια και ποιοι είναι οι πολιτικοί. Όλοι, ξέρουμε, και όλοι. Ναι. Δεν μπορώ να βλέπω όμως, φίλε, να μ' αντιγράφουνε και να γίνονται αυτοί καλύτεροι. Και εγώ που είμαι το πρότυπο, να μην μπορώ να ξεφύγω. Ποιος με κρατάει, ρε φίλε. Από εποχή Ζέντεμπεργκ λέγαμε θέλαμε ένα χάφαμα φύγει ο Πέρι Ζέντεμπεργκ. Πότε ήρθε, ρε Άγγι, ποτέ. Πήραμε έναν άλλον να καλύψουμε αυτό το κενό. Πού είναι αυτή η τρύπα, ρε φίλε, μες στον Ολυμπιακό? Ποια είναι η θύρα 7. Και τόσε άλλε. Μπορεί να τον βρει, ρε Άγγι, και το ξέρει, γι' αυτό μπήκε και ο Μιχάλης στο διοικητικό. Γι' αυτό μπήκανε, να του πιάσουν από τα αυτή. Γιατί θε, κύριε Κοκαλή, ξέρει ποιο είναι το κομμάτι. Νομίζω ότι αυτά δεν γίνονται. Έλα. Έχει την εντύπωση δεν γίνονται. Να σου πω κάτι, θε να μιλήσουν επειδή σου μιλά ένα αδερφό μου και άμα αφήσει κάτι δεν μπορώ να σα πω έτσι. Για μην ακούνε οι άλλοι, γιατί με ξέρουν πολύ και μείνω και στον Πάπη καμιά φορά και τα λέω. Για να τα ακούνε κυριλέ τυρόπιτε. Τώρα μιλάω για να τα ακούνε οι οργανωμένοι τυρόπιτε. Που πάνε γήπεδο και τη βλέπουν μαγκιά ότι και μου έχουν γυρίσει τα πολιτικά στον Ολυμπιακό. Μάγκε δεν υπάρχουν πολιτικά. Και επειδή μα λένε φασίστε, Σάκη. Και όταν μα λένε. Καλά, καλά, και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Το λέει η λέξη του όλοι Ολυμπιακό. Σύνδεσμο φυλάχνου Πειραιά, χωνεύτε το κουσουμάτι και γραβατέ και όλοι. Αυτά τα λέω φίλε γιατί για τον Ολυμπιακό τον έχω ζήσει πάρα πολύ έντονα. Μπορεί να μην έχω τα λεφτά, μπορεί να μην έχω να ακολουθήσω Ευρώπη να κάνω να δείξω. Δεν έχει να κάνει και τίποτα. Είμαι από του γραφικού, ποτέ δεν τον Ολυμπιακό δεν έπαιρνε τίποτα. Καθόμουν και πολέμαγα στι συζητήσει και τι κουβέντε, το ξέρει Σάκη γιατί είσαι κερατσινιώτη. Και που πηγαίναμε όπω είδαμε τον Ολυμπιακό και μα λέγανε άντε ρε και τα θυμάσαι. Αγια Σοφιώτη, σήμερα τώρα έχω πάει στο γάμπρο. Δεν δύο Αγια Σοφιώτη είμαι. Ναι, εντάξει. Στο γάμπρο πήγαμε στο κερατσινιώτη. Εντάξει. Δεν πειράζει, αλλά άλλο θα να σου πω και στην οτροπία. Δεν υποτιμάω ίσα ίσα. Εδώ το προαστίον, όλων των προαστίων έχουμε την ίδια νοοτροπία, έτσι. Απλά θέλω να σου πω ότι, ρε φίλε, πρέπει πλέον να σφίξουμε λίγο τα ζωνάρια οργανωμένα, γιατί έχουμε το βήμα εμείς. Όχι τα ζωνάρια, οι κόλλοι. Ναι, ρε φίλε, γιατί να σφίγατε όπως ήταν οι κορνέδες. Όχι τα ζωνάρια, γιατί τα ζωνάρι προϋποθέτει λιγούρα.
Θα σφίξει και αυτό. Δεν είμαστε για λιγούρα άλλοι. Και κοίτα και για τον Γιαννάκη. Κάτσε ρε μάγκες, ναι, βγήκε τέταρτο σε δεύτερο σε όλο τον κόσμο. Αμά αφού και πάνω τούρλα, τι μου κάνει εδώ, τελείωσε την καρδιά στο Παναθηναϊκό. Δεν έχει την ιδιοσυγκρασία του Γάβρου, το πετσί, το ταϊλίκι, το τσαμπουκά στην μπάλα. Πότε έκανε τρέχει, δηλαδή με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός συνεφασμένος με την κλάψα και το τουμπεκί. Αυτό είδες ρε φίλε, αυτό σου περνάει, αυτό θέλω να σου πω. Και πολλοί Ολυμπιακοί είμαστε στεναχωρημένοι και θα είμαστε παντού και με ό,τι γουστάρουν και σε τσέρους και σε βαζέρες παντού, όποιοι γιατί. Εμείς αυτό έφυγε έχω ταυτιστεί, πώς το λέω, πήγα στο στρατό και φάγα 10 μέρες φυλακή επειδή μιλάω κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή είναι η φωνή μου έτσι. Επειδή μιλάω έτσι, ρατσιστές, καταλάβεις σου λέω. Δηλαδή, βέβαια να δει ο κοκαλής ο κάθε κοκκοτσέτη και να σου πει κάτι όπως το είχα πει, άμα ήταν πραγματικά Ολυμπιακός για μένα, σαν Παντελής, αν ήταν Ολυμπιακός πραγματικά ρε φίλε, θα είχαμε πάρει ένα ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο. Με τέτοιο λαό, με τέτοια έδρα και με τέτοια ομάδα δεν γίνεται να μην έχει. Όχι, είναι αποτυχία. Και με... να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή σταματήσαμε να αναπτυσσόμαστε. Αυτό σου λέω και βλέποντας τον Παναθηναϊκό ότι δεν συνέρχεται με τίποτα και τι είπαμε εμείς. Τι είπαμε εμείς και εμείς ο κόσμος. Καταλαβαίνεις. Τι είπαμε. Είναι ο Παναθηναϊκός στο 4. Είμαστε εμείς στο 7. Να μην πάμε στο 8. Να πάμε στο 4,5. Αφού πάλι τους κερδάμε, πάλι κερδίζουμε, πάλι βγαίνουμε Champions League. Και γιατί να πληρώνουμε και συμβόλαια και δεν τα κάνουμε και πατελόνι. Τελειών. Ελά να σου πω. Παντελή δεν είναι. Η Λιόν την είδες που είναι. Αυτό σου λέει, ξεκινήσαμε μαζί. Δεν σου λέω να γίνεις Λιόν, γιατί είναι κι άλλα τα μεγέθη. Έλα, κάποιους... να σου κάνω χώσεις, ρε φίλε, όχι, τα σου λέω, δεν σου λέω να γίνεις Λιόν. Εγώ σου λέω, κάθε χρόνο... Θα ακολουθήσουν οι άλλοι, γιατί θα σε ακολουθήσω εγώ να περιμένω, δεν κατάλαβα. Ναι, να ενισχύεσαι κάθε χρόνο να γίνεσαι καλύτερος ένα σκαλοπάτι και θα δούμε στο τέλος, θα κάνουμε ταμείο. Ρε τίποτα, θέλω να μου γίνει να τα μυρμήκια, ας με φτάσουνε, ζαμάν φού. Τι λες τώρα ρε φίλε, δες ότι ενωθήκανε όλοι και κάνανε αυτό που κάναμε εμείς, που συσπηρώθηκε η θηρία αυτά, συσπηρώθηκε ο κόσμος, βγάλαμε την εκπομπή. Στα πρώτα χρόνια μας κλεβάζαν όλοι, μας κοροϊδεύαν τον Τάκη, λέγανε πάλι. Τι να κοροϊδεύσουν, ρε. Λέγανε όλα, άκου να δεις, και όλοι έχουν γίνει υπάλληλοι, ρε. Και όλοι έχουν γίνει υπάλληλοι, και τώρα την πεκύουλα, ωραία. Και λέω, εντάξει, παρόλα αυτά, απαντήσατε σε δρόμενα δικά μας, ρε. Και γιατί εγώ να μην είμαι στο 20 και να είναι αυτή στο 10. Έτσι. Γιατί ρε φίλε, μην το θέλεις ο κράτης, ο κάθε να, να το πούμε κι αλλιώς, να το πούμε κι αλλιώς. Γιατί να, μην, να πάω εγώ στο 7 και να προσπαθήσει και ο Παναθηναϊκός να έρθει στο 6, στο 7, στο 7,5. Και να γίνω και εγώ δυνατότερο. Αλλά αυτά κάνουνε ρε, θα δεις και οι Βάζελοι τώρα που υποτίθεται ότι είναι φορτωμένοι. Καλά, τώρα, κάτσε και θα τα δεις τι μεταγραφές θα κάνουνε. Σου λέω άμα χαλάσουνε κανένα 4 εκατομμύρια και πολλά τους είναι. Τα έχουμε πει σε ένα παιχνίδι, ξέρεις πού. Γι' αυτό σου λέω στο κερατσίν, τέλος πάντων θέλω να δώσω ωραία συναφία, αλλά από πίσω λοιπόν. Εγώ ήθελα και να το κάνω αυτό το μπάμπρε, φίλε, να τα πω από δηλαδή στα αδέρφια μου και να με ακούσουν. Ναι, γιατί αισθάνονται και πολύ. Χαιρετίζω τα παιδιά στην Ηλιούπολη, στον Νίκο, στον Βασίλη, σε όλους. Και στο Μάλαμα, λοιπόν. Απλώς θέλω να ακουστεί και να τελειώνει. Τώρα που είναι μαύρη χρονιά για μας, ας ξεκινήσουμε κάτι σωστό από την αρχή, ρε φίλε. Σωστό, ναι, έτσι, έτσι. Και ξέρουμε πώς είναι το σωστό. Όλοι ξέρουμε πώς είναι το σωστό. Από την αρχή. Το τι πρέπει να γίνει, το ξέρει ο κάθε και ο τελευταίος φίλαθλος του Ολυμπιακού στην πιο απομακρυσμένη περιοχή. Αυτό σου λέει, ζητάει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Γιατί το βλέπουν όλοι, δεν γίνεται. Δεν είμαστε τρελοί να βλέπουν Ολυμπιακό να πέφτει. Πάμε να κάνουμε ένα κουράγιο τώρα, αυτές τις μια εβδομάδα, 10 μέρες, φίλε Παντελή. Να τους πάμε, άστο. Να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, σαν κόσμο. Είναι σκαστία τη δουλειά, θα φύγουν μία ώρα. Σαν κόσμο, σαν τους παίκτες και όλους τους άλλους απ' έξω. Σαν κόσμο, είναι στοίχημα δικό μας με τον Μπάο και τον Άρη. Να σε καλά, τι ευχαριστή. Καλησπέρα. Καλησπέρα εκεί. Έλα φίλε μου. Τι κάνεις, ο Γιάννης είμαι από το Ρέντι. Γεια σου Γιάννη. Ξέρεις με τους διαιτητές που έχω αρρώστια που σου λέω. Τα χαλιά. Έτσι μπράβο. Είπες στην αρχή με κάλυψες με τον Δαλούκα. Ναι, μακάρι. Άστερα, να χρειάζεται τον Δαλούκα. Μακάρι να το καταλάβει. Ναι, δεν, όχι, τον εκκλήρα τώρα μου τα λένε τα παιδιά μέσα από τον κοντρό, δεν το ξέρα και εγώ. Το Κάκο στο ένα παιχνίδι και ο Δαλούκα στο δικό μας. Μπράβο. Και οι 7 να λέει ποιματάκια. Να είναι ο Δαλούκας μέσα να κάνει τα δικά του και οι 7 γιατί τα έχω και με τους δικούς μας με τα πειματάκια και τέτοια. Γίνεται, βράζει το γήπεδο από αποφάσεις και από τέτοια και σηκώνονται στα πλάγια εκεί, λέει. Και εμείς λέμε πειματάκια. Μην τυχόν και χάσουμε το πειματάκι. Παρένθεση. Ναι.